Έχουμε βρει, παιδιά, τη χρηματοδότηση. 100% τη χρηματοδότηση για αυτό το μεγάλο το έργο. Υπάρχει η δέσμευση και από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και από όλη την κυβέρνηση, να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Και είναι δυνατόν να βάζουν τρικλοποδιές κάτω από το τραπέζι να υποθάπτουν αυτή την προσπάθεια? Μια χούφτα χασοδίκηδων, γιατί όπως λέω το 80% και πλέον των δικηγόρων αυτής της πόλης που είναι υγιείς, σκεπτόμενοι και μάχημοι, είναι υπέρ αυτής της λύσης. Για να τελειώνει αυτό το πράγμα, δεν βγαίνετε έξω ρε στον κόσμο να κυκλοφορήσετε, να δείτε τι θέλει ο κόσμος. Κοπρίτες τόσα χρόνια, τι κάνετε ρε? Μετά του οίκου θα σας ασχοληθείτε. Σας βολεύει όμως, ε? Θα σας βγάλω εγώ τα άπλυτα στη φόρα. Άντε, γιατί αρκετά σας ανεχτήκαμε. Και αναφέρομαι σε αυτή τη μερίδα τους 5, 10, 15, δεν είναι παραπάνω, που έχουν κάνει περιουσίες δίπλα από την πλατεία Ελευθερίας, έχουν πάρει δυο γραφεία και δεν θέλουν να ξεβουλευτούν. Τους καταλαβαίνω, αλλά αυτοί είναι 15, 20. Οι χιλιάδες ο κόσμος, οι εκατοντάδες οι δικηγόροι. Άστραψε και βρόντιξε σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος κατά του δικηγορικού συλλόγου για το θέμα του νέου δικαστικού μεγάρου. Με αφορμή τον πόλεμο ανακοινώσεων της προηγούμενης εβδομάδας μεταξύ Δήμου και δικηγορικού συλλόγου, ο κ. Μπέος έστειλε μήνυμα στο Προεδρείο του Οργάνου Εκπροσώπησης των Νομικών, ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο δικαστικό μέγαρο θα γίνει είτε το θέλουν κάποιοι, όπως είπε, είτε όχι. Σε αυτή την πόλη που θέλουν να λένε κάποιοι ότι υπηρετούν τη δημοκρατία, κάνουν κουμάντο οι πολλοί. Δεν κάνουν οι λίγοι. Λοιπόν, το δικαστικό μέγαρο, κύριε Στρατηγόπουλε, θα γίνει είτε γουστάρεις είτε όχι, μαζί με την παρέα σου. Ο Δήμαρχος Βόλου αποκάλυψε ότι την ερχόμενη Δευτέρα περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του χαρακτηρισμού του οικοπαίδου επί της Οδού Ύδρας ως χώρο ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου. Όπως τόνισε, οι Υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης με τους οποίους συναντήθηκε έχουν και τη βούληση και την αποφασιστικότητα να γίνει το έργο, ενώ σημείωσε ότι ο Δήμος ό,τι ήταν να κάνει για το νέο δικαστικό μέγαρο το έκανε. Αυτό που ήταν να κάνουμε το ολοκληρώσαμε. Και τις πιέσεις αλλά και τη γραφειοκρατία. Ως Δήμος, τώρα από εδώ και πέρα είναι 100% αλωνών Παπά Ευαγγέλιο. Ας τρέξουν. Πιστεύω όμως ότι να σας πω κάτι, θα σας πω ξεκάθαρα και θα μεταφέρω που τα προσωπικά αυτά δεν λέγονται, αλλά αυτό είναι προς τιμήν του Υπουργού. Είπε εγώ, είναι δυνατόν ως Θεσσαλός να μην θέλω να συνδέσω το όνομά μου με ένα καινούριο δικαστικό μέγαρο στο Βόλο? Ο κύριος Μπέος κατήγγειλε ότι το ακίνητο της στέγης προστασίας ανηλίκων πίσω από το πρώην Πολυκλαδικό δεν παραχωρήθηκε για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου κατόπιν παρέμβασης του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Είχε στυλώσει τα πόδια αυτή η εφέτης, η δικαστικός λειτουργός. Γιατί όμως? Γιατί έγινε επίσκεψη και παρέμβαση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου να είναι αρνητική. Επώνυμα τα λέω έτσι, βέβαια θα βγει η πρόεδρος της ΕΠΑ σε 2-3 μέρες να το διαψεύσει αυτό ότι έγινε παρέμβαση. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Ο Δήμαρχος Βόλου αναρωτήθηκε τέλος γιατί δεν γίνεται μεταβατικό εφετείο στο Βόλο, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες που αναγκάζονται τώρα να μετακινούνται στη Λάρισα. Να ταλαιπωρούνται, να χάνουν τη δουλειά τους, να πληρώνουν διόδια, παράβολα, έξοδα παράστασης. Γιατί ρε εσείς ο Βόλος, το καταλαβαίνω, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις. Δεν έχει έστω μια αίθουσα να γίνει το εφετείο εδώ, δεν θέλουμε. Γιατί δεν κάνετε μεταβατικό εφετείο? Όπως έχουν πολύ μικρότερες πόλεις, και όποιος δεν καταλαβαίνει από τους πολίτες και από εσάς, μεταβατικό εφετείο είναι, υπάρχει μια αίθουσα και έρχονται εφέτες και δικάζουν μια φορά την εβδομάδα τις υποθέσεις. Γιατί να μην εξυπηρετήσετε τους πολίτες αυτής της πόλης?